Συζητήσουμε τώρα αυτά τα θέματα στα οποία αναφερθήκαμε και πριν στην εισαγωγή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα και συνάδελφο βέβαια, η ιδιότητα παραμένει. Καλή σας ημέρα κύριε Γκιουλέκα. Η ιδιότητα και το επάγγελμα παραμένει ευτυχώς. Και το επάγγελμα. Ακόμη. Ακόμη, ναι. Βέβαια στη Νέα Δημοκρατία είχατε έτσι κάποια ιστορία σχετικά με το αγγελιώσιμο, οι δημοσιογράφοι δηλαδή της. Είχαμε ακριβώς, γιατί εμείς μείναμε ότι το αγγελιώσιμο πρέπει να παραμείνει. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η λύση της ψήφισης του παρόν, mm-hmm. με το παρόν, προκειμένου να περιμένουμε αυτό το τρίμηνο της διορίας mm-hmm. που ελήφθη για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό για τον πόρο του Ταμείου. Αλλά βέβαια το θέμα πέρα από αυτό, έτσι επειδή τώρα εμένα με καλείτε με την ιδιότητα του βουλευτού, δεν είναι συντεχνιακό, επιτρέψτε μου να το πω, αν και εγώ παραμένω δημοσιογράφος και θα είμαι μέχρι να πεθάνω στην δουλειά μου. Και αν χρειαστεί, θα γυρίσω οποτεδήποτε στη δουλειά μου. Είναι, ξέρετε, ευλογία για ένα πολιτικό να έχει εργασία και να μην είναι ανεπάγγελτο. Φυσικά, φυσικά. Κύριε Γκιουλέκα, είχαμε το Eurogroup και θα έχουμε και το επόμενο στις 24 Μαΐου και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει συμφωνία, σύμφωνα και με αυτά που λέει ο κύριος Σόιμπλε, ο σκληρός, ο κακός αν θέλετε της όλης υπόθεσης. Ο κακός, ο καλός και ο άσχημος, μου θυμίζει μια ταινία παλιά, ένα western. Το western, ναι. Το ναι. western, ναι, ναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία σχολίασε αρνητικά τα όσα έγιναν από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς όπως λέτε είναι πολύ σκληρά τα μέτρα. Αναφερθήκατε βέβαια και στον λεγόμενο κόφτη, έτσι, που ουσιαστικά... Κύριε Φούση, εγώ θα σας έλεγα, ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, να το σχολιάσουμε. Μην κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο. Θα σας έλεγα το εξής, δηλαδή, να πανηγυρίσουμε τι, ότι φόρεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, η κυβέρνηση του Τσίπρα, ένα τεράστιο φέση 5,5 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό, που δεν ήταν ανάγκη να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Έτσι και ειδικά αυτή τη έκταση αυτή τη αγριότητα. Δηλαδή, τότε να σα πω ότι κόβονται 177 εκατομμύρια από τι συντάξει χειρία mm-hmm. ή κόβονται προνοιακά επιδόματα και πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω ρητορικό το σχήμα, δεν το λέω σε εσά, έτσι προθέτω. Λοιπόν, όταν λοιπόν έρχεται αυτή η φοροκαταιγίδα, αυτή η λέλαπα των 5,5 δις, η κυβέρνηση έρχεται και είναι, δηλώνει ευχαριστημένη γιατί. Διότι θα έρθει και ένα άλλο μηχανισμό που θα προβλέπει. Άλλα 3,5 δις και πώς θα κόβονται. Εύχομαι να μην χρειαστεί να κόβονται, αλλά η πορεία των εσόδων από τους φόρους ως σήμερα, μόνον αισιόδοξους δεν μας κάνει ότι η κυβέρνηση με τις προβλέψεις και τις προσδοκίες της θα πέσει μέσα. Γιατί μέχρι τώρα πέφτει έξω. Τι σημαίνει αυτό? Όταν πέφτει έξω η κυβέρνηση, επιβάλλονται νέοι φόροι στον ελληνικό λαό. Όταν λοιπόν και αυτά τα μέτρα ενδεχομένως να μην αποδώσουν, σημαίνει ότι ένα καμπανάκι για ένα νέο καπέλο 3,5-3,6 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι έτοιμο και μάλιστα τι. Με έναν αυτόματο τρόπο που δεν θα χρειάζεται να συζητηθεί αν θα το κάνουμε ή όχι. Η κυβέρνηση από τώρα συμφώνησε ότι υποχρεωτικά θα το κάνει κάθε φορά που τα έσοδα από τη φορολογία θα είναι κατώτερα από αυτά τα οποία η κυβέρνηση έχει υπολογίσει και mm-hmm. έχει δεσμευτεί απέναντι στους δανειστές. Ο αντίλογος, επομένως, ναι. με όλο αυτό πήραμε τι. Πήραμε την υπόσχεση ότι ξέρετε, από εδώ και μπρος θα κάνουμε κάποια συζήτηση για το χρέος. Συγχωρείτε, κοστίζει τόσο ακριβά αυτή η υπόσχεση, την οποία την είχαμε ήδη από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2012 από το Eurogroup εκείνο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται κανείς να φορτώνει με 5,5 δις και μία πρόβλεψη για άλλα 3,5, δηλαδή γύρω στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα δυσβάσταχτο βάρος στις πλάτες του ελληνικού λαού, για να πάρει μία αφηρημένη υπόσχεση ότι ξέρετε θα συζητήσουμε και για το χρέος, αφού όμως κάνετε όλα αυτά, mm-hmm. τρέψτε μου, μόνο χαρούμενο εμένα δεν με κάνει, και όχι ως νεοδημοκράτη, mm-hmm. ως πολίτη αυτού του κράτους, που κυρία Βούζη, νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερον ότι σήμερα πια, μετά από τόσα χρόνια παρατεταμένης λιτότητας, πολύ σκληρών μέτρων που έχουν ληφθεί στο παρελθόν και με τα μέτρα αυτά πλέον έχει μπει, τι να πω, η ταφόπλακα στην εθνική οικονομία δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ανάπτυξη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, δεν κουνιέται φύλλο και η κυβέρνηση το μόνο που βρίσκει να κάνει είναι να ανεβάζει τη φορολογία στους μικροεπιχειρηματίες, στον οποιονδήποτε, που θα υπήρχε μία έτσι, πιθανότητα να δημιουργηθεί και μία ικμάδα ανάπτυξης. Και ερχόμαστε σήμερα πάλι να πούμε και ακούω τους κυβερνώντες να βγαίνουν και να λένε ότι ξέρετε όλα αυτά είναι για το καλό μας. Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω ναι, κύριε Γκιουλέκα, ότι υποβιβάζουν
την νοημοσύνη μας, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Να... Διότι δεν, γίνεται, δεν είναι δυνατόν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, όλος ο κόσμος να διαμαρτύρεται και μόνο η κυβέρνηση να ξέρει ότι αυτά τα μέτρα είναι για το καλό μας. Πάντως από, από την αρχή που μπήκαμε στα μνημόνια, από το 2009, ο λαός δεν κάνει τίποτα άλλο από το να υφίσταται όλα αυτά τα σκληρά μέτρα μέχρι και σήμερα. Όμως τώρα δεν έχετε την αίσθηση... Ναι, αλλά βέβαια, συγχωρείτε, εξαρτάται από τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας, έτσι. Αν αυτές οι προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια δεν οδηγούσαν πουθενά, θα ήταν όχι πιο τραγικά τα πράγματα, θα είχε παραφρονήσει το σύμπαν. Αλλά εδώ υπήρχαν κάποια αποτελέσματα και ρωτάει κανείς τι έγινε. Γιατί εξανεμίστηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί ξαφνικά, ενώ είχαμε μπει σε πλεονεσματικά πεδία στους προϋπολογισμούς, είχαμε βγει από την ύφεση και είχε ξεκινήσει αργά-αργά να γυρίζει πάλι το γρανάζι της εθνικής οικονομίας. Ξαναβουλιάξαμε στην ύφεση. Δεν θεωρείτε ότι τώρα... Να σας πω αν θέλετε το γιατί. Γιατί σε μια χώρα, κυρία Βούζη, στο δικό σας σπίτι, στο δικό μου σπίτι, το λέω έτσι σχηματικά, εάν χρειαζόμαστε κάποια χρήματα, πρέπει να βρούμε τον τρόπο από τον οποίο θα τα πάρουμε. Και αν από τη δουλειά μας δεν μπορούμε να τα βρούμε από τον εγχώριο πλούτο δηλαδή, πρέπει να προσεγγίσουμε κάποιες επενδύσεις, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι που να πούνε, ξέρετε, εμείς θα επενδύσουμε στην Ελλάδα. Εμείς αντίθετα, στην Ελλάδα εδώ και 17 μήνες που κυβερνάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εγώ δεν λέω ότι στις 17 μήνες δημιουργήθηκαν όλα αυτά προς Θεού. Λέω όμως ότι επιδεινώθηκε τόσο πολύ η κατάσταση και εμείς ερχόμαστε να πούμε τι. Αντί να ενθαρρύνουμε επενδυτές και να τους πούμε, ελάτε να συζητήσουμε κάτω από κάποιους συγκεκριμένους όρους, να επενδύσετε στη χώρα μας, γιατί χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας. Η ανεργία έχει φτάσει στα ύψη, γιατί χρειαζόμαστε και το τελευταίο σεντ του ευρώ. Εμείς αντίθετα κλείνουμε τις σκουριές, γιατί έχει ιδεοληψίες, λέει ο κύριος Σκουρλέτης, ενώ υπάρχουν 5 αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Ο κύριος Σκουρλέτης όμως έχει άλλη άποψη. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκιουλέκα, εδώ να δώσουμε ένα στοιχείο, εφόσον μιλάμε, αναφερόμαστε στο θέμα της απασχόλησης. Το σχολιάζαμε και πριν από λίγο, ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος Σεργάνη, προκύπτει αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που έχει να φανεί στη χώρα από το 2001. Μικρή βέβαια αύξηση, γύρω στις 100.000 θέσεις εργασίας, αλλά παρόλα αυτά μία αύξηση. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι μετά από αυτήν την, το κλείσιμο τέλος πάντων της αξιολόγησης μπαίνει σε μία τροχιά ξανά η ελληνική οικονομία και μετά τις διαβεβαιώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ σκληρών όπως είπαμε πριν, όπως και ο κύριος Σόιμπλε. Αμέσως καταρχήν για την αύξηση που παρατηρήσατε, όταν η ανεργία ανέβηκε σε ηλικιώδη ύψη και όταν αυτούς τους τελευταίους 17 μήνες εκτροχιάστηκαν όλοι οι αριθμοί, το να φτάσω εγώ, ξέρετε, την ανεργία στο 30% και να πω ότι μπράβο, τώρα χαίρομαι γιατί από το 30 την κατέβασα στο 29,2 ή 29,7, άρα έχω 0,3 μείωση, άρα αύξηση απασχόλησης. Τρέψτε μου, αυτό είναι μια ανάγνωση που τουλάχιστον εμένα δεν με πείθει καθόλου, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε δηλαδή τι συμβαίνει γύρω μας. Αλλά πέρα από αυτό, το ότι έκλεισε η αξιολόγηση, κλείνει μάλλον η αξιολόγηση, αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι είναι κάτι που το περιμέναμε τον περασμένο Νοέμβριο να κλείσει η αξιολόγηση. Το θέμα είναι πρώτον, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, δηλαδή πού ήταν οι αντιστάσεις μας, μήπως ήταν οι κόκκινες γραμμές που έβαλε ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος είπε ότι θα παραιτηθεί εάν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τα 9,5 ή τα 9.100 ευρώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διαβεβαίωνε διαρριγνύοντας τα ημάτια του και μάλιστα λέγοντας ότι εγώ παρετούμε εάν πέσει το αφορολόγητο εκεί, για να το φέρει προχθές το βράδυ η κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει βεβαίως ως βασικός στέλεχος ο κύριος Τσακαλώτος, κάνοντας το αφορολόγητο 8.600. Και βέβαια ο κύριος Τσακαλώτος δεν παραιτήθηκε, έτσι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αξιολόγηση δεν είναι αν κλείνει. Το θέμα είναι με τι τίμημα κλείνει. Και το τίμημα δυστυχώς, το κοστούμι δηλαδή που φορέσαμε, είναι πάρα πολύ στενό. Είναι 5,5 δισεκατομμύρια νέοι φόροι. Και σας λέω, κυρία Βούζη, δεν γίνεται κανείς να επιβάλλει φόρους στους φόρους. Εάν εσείς παίρνετε, παράδειγμα λέω έτσι, ένα χιλιάρικο μισθό και πληρώνετε στην εφορία σας συνολικά 2.500 το χρόνο ή 1.500, και έρχομαι κάθε τόσο εγώ και σας λέω, κυρία Βούζη, θέλω κι άλλα λεφτά και 1.000 από πάνω και θέλω κι άλλα 1.000 ευρώ φόρο και θέλω κι άλλα 1.000, κάποια στιγμή θα σηκώσετε τα χέρια και θα πείτε δεν μπορώ. Και να θέλω να πληρώσω δεν είναι δυνατόν. Από αυτό, εδώ βέβαια, εδώ σε αυτό το σημείο που λέτε, κύριε Γκιουλέκα, και έχουμε φτάσει, δηλαδή ο ελεύθερος επαγγελματίας, επιτρέψτε μου να πω, με τις εισφορές
που πληρώνει αυτές τις φορές που έβαλε ο κύριος Κατρούγκαλος, σαν γιατρούς, δικηγόρους και όλοι αυτοί. Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι οι κατέχοντες στην Ελλάδα και οι έχοντες. Και αν πληρώνει φόρους και εισφορές, του παίρνει από το εισόδημά του από 60 έως 80%. Δηλαδή από το χιλιάρικο που βγάζει κάποιος, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και του αφαιρεί από το πορτοφόλι από τα 1000 ευρώ που βγάζει, του αφαιρεί από 600-800 ευρώ το μήνα. Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας φυσικά. Δυνατόν, τι να του πει αλλά... στον άνθρωπο αυτό, πήγαινε να δουλέψει. Αλλά από την άλλη... κλέψε την εφορία, δυστυχώς. Κύριε Κιουλέκα, από την άλλη βέβαια... Συγγνώμη, απλώς... Ναι, από την άλλη απέναντι σε αυτή την φοροκαταιγίδα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο περιορισμός των δημοσιονομικών δαπανών, περιορισμός μισθών στο δημόσιο, ακόμα και απολύσεων αν χρειαστεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Επιτρέψτε μου, κυρία Βούση, αυτό δεν είναι η θέση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι η θέση κάποιων που ισχυρίζονται ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Εμείς έχουμε πει τι, ότι έχεις δύο πράγματα. Το ένα είναι οι δαπάνες, δηλαδή τι ξοδεύει το κράτος, και το άλλο είναι έτσι, το τι μπορεί να φέρεις στα τα έσοδα, δηλαδή τι μπορεί να φέρεις μέσα. Αυτό σημαίνει προϋπολογισμός. Δηλαδή τι παίρνω από τον ελληνικό λαό από φόρους, τι πληρώνω ως κράτος για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Λέμε λοιπόν ότι εμείς μπορούμε να περιορίσουμε κι άλλο ένα σπάταλο κράτος και σε μια περίοδο που η Ελλάδα περνάει από αυτή την πρωτοφανή κρίση, ναι, μπορούμε, κυρία Βούση, να περιορίσουμε κι άλλο, όχι με απολύσεις, με ποιο τρόπο, αλλά μειώνοντας πολύ σημαντικά κάποιους τομείς οι οποίοι μπορούν να γίνουν, αν το θέλετε, μαζί με συγχωνεύσεις, μαζί με συνενώσεις, πιο λειτουργικοί μέσα από διαδοτικές αλλαγές. Υπάρχουν και τα έχουμε προτείνει. Λέμε επίσης ότι αν δεν μειώσεις φορολογικούς συντελεστές, πρώτα-πρώτα δεν θα πάρεις τα χρήματα αυτά από τους φόρους. Αυτό που σας έλεγα το παράδειγμα, ότι να σας βάζω συνέχεια νέους φόρους, δεν μπορείτε να το πληρώσετε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, ο Έλληνας πολίτης. Και από την άλλη, εάν δεν δημιουργήσουμε ένα σταθερό περιβάλλον φορολογικό, να πούμε ότι ξέρετε, για τα επόμενα χρόνια, 5, 7, 10, αυτή είναι η φορολογία, υπάρχει μια δέσμευση, αυτή είναι οι φορολογικοί συντελεστές, μόνο τότε έχουμε ελπίδα να προσελκύσουμε κάποιον ξένο επενδυτή. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιουλέκα. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε. Το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία επέμενε στις εκλογές. Είναι κάτι που εμένετε σε αυτό, δηλαδή επιμένετε ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή εκλογές? Θα σας το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο καθένας. Εδώ έχει να επιλέξει δύο πράγματα. Το να ακολουθήσει μια δύσκολη πορεία, όπως η πορεία στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα, και με όλη αυτή την επιδείνωση των τελευταίων 17 μηνών που σας εξηγούσα, γίνεται ακόμη δυσκολότερη, ή να πεις το πολύ απλό, το οποίο έλεγε και η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ας τους να πέσουν. Ας τους εκεί. Εμείς καθόμαστε, λέμε όχι σε όλα κτλ. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε, όπως ακολουθούμε πάντοτε, και έτσι είναι και το αυτονόητο πρέπει να συμβαίνει, αυτό που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Τι είναι αυτό? Αυτό που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον είναι ότι αυτή η κατάσταση είναι ένας φαύλος κύκλος το οποίο δεν μπορεί κανένας να βγει. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Εάν λοιπόν είναι ανίκανη η κυβέρνηση η σημερινή, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι ανίκανοι και ότι εφόσον δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορεί κανένας στην Ελλάδα να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Λέμε λοιπόν ότι όσο παραμένει η κυβέρνηση στην εξουσία, δυστυχώς, επειδή είναι μια εθνικά επικίνδυνη κυβέρνηση που χρεώνει με ζημίες στον τόπο, αυτό συνολικά σημαίνει μια επιδείνωση της πορείας της Ελλάδας. Εμείς λοιπόν ζητούμε εκλογές και μέχρι αυτή τη στιγμή επιμένουμε ότι είναι η πιο ενδεικνυόμενη λύση για έναν λόγο. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Αυτά που σας εξηγούσα, μερικά από αυτά που αναφέραμε, μάλιστα, δηλαδή, που είναι κάποια ψήγματα από το δικό μας προγραμματικό λόγο. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλη πορεία. Βεβαίως μπορούμε να το καταφέρουμε. Όχι όπως υποσχόταν ο κύριος Τσίπρας, αυξάνοντας το μισθό στα 751, φέροντας τη 13η σύνταξη, σχίζοντας το μνημόνιο, καταργώντας τον έμφυα. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, παραμονές του Ιανουαρίου του 2015 στις εκλογές, τι έλεγαν και τι κάνανε. Αλλά με αυτά που σας είπα εγώ. Δηλαδή με έναν άλλο προσανατολισμό της χώρας. Και δεν το πιστεύουμε μόνο εμείς. Συμβαίνει αυτό να το πιστεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, που βέβαια είναι εργαλεία απλώς για να εκτιμάς την πορεία της κοινής γνώμης. Από εκεί πέρα δεν είναι κάτι που μπορείς να βασιστείς απόλυτα σε αυτό προς Θεού. Από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, συμφωνεί και ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, που θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να παραμείνει, ότι είναι μια επιζήμια κυβέρνηση και η οποία πλέον
ολοένα και περισσότερο αποξενώνεται, χάνει την εμπιστοσύνη πάντως, στο εκλογικό σώμα. Πάντως, κύριε Γκιουλέκα, υπάρχει αυτός ο αντιμνημονιακός λόγος πάντα στην αντιπολίτευση, ως ό,τι γίνει κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε εξαρτάται, δει. Κύριε Αβούζη, ο καθένας πώς το βλέπει. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν ένας αντιμνημονιακός, αντιπολιτευτικός λόγος, ο οποίος θα έλεγε όχι σε όλα, σας θυμίζω, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν σαν αντιπολίτευση. Δεν είχε ψηφίσει, σας θυμίζω, απολύτως τίποτα, μα απολύτως τίποτα, κανένα νομοσχέδιο. Ακόμη και τις συντάξεις των αναπήρων τις καταψήφισε. Ακόμη και το ΕΚΑΣ το καταψήφισε. Ακόμη και την επιστροφή ενός μέρους, το διανομητικό μέρισμα δηλαδή των 450 εκατομμυρίων που είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία τότε για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, το καταψήφισε. Εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια πολιτική, δεν την ακολουθούμε. Έχουμε ψηφίσει πολλά νομοσχέδια που είναι προς σωστή κατεύθυνση και από εκεί πέρα πιστεύουμε ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γκιουλέκα. Και εγώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά για τη φιλοξενία σας. Γεια σας.